Δίνομαι, φίλοι μου, μη ρίχνετε. Δεν είμαστε τρομοκράτες, δεν είμαστε κουκουλοφόροι. Είμαι ο Λέξο Γιαννιδάκης που παρέα με τον Χρήστο τον Γεωργόπουλο. Έχουμε έρθει εδώ στην ορεινή Κορινθία. Μας πέσανε. Νόμιζα ότι έρχονται οι ζητάδες. Νόμιζα ότι ήταν οι ζητάδες, λέω, μας πέσανε. Όχι, ηρεμήστε. Έχουμε έρθει εδώ στην ορεινή Κορινθία να κάνουμε ένα ρεπορτάζ ολυμπορικό, γιορταστικό, να πούμε χρόνια πολλά στην ορεινή Κορινθία που είναι πνιγμένη στο χιόνι και φυσικά τώρα αν δεν βάζαμε κουκούλα, αν δεν βάζαμε γάτια, μην νομίζετε ότι θα μπορούσες εδώ πέρα. Θα δάγκωνες το αυτί σου που λέει και η παροιμία. Γι' αυτό λοιπόν... Δεν είμαστε κουκουλοφόροι. Δεν είμαστε κουκουλοφόροι, δεν είμαστε, αλλά... Ο κόσμος, ξέρετε, βρίσκει ένα διαφορετικό τρόπο διαμαρτυρίας. Άλλοι μπαίνουν στους κεντρικούς δρόμους, πάνε βιτρίνες, πάνε καταστήματα, παίρνουν τους δρόμους, δημιουργούν ό,τι θέλουν. Εμείς πήραμε τα βουνά. Διαμαρτυρόμαστε από τα βουνά. Πήραμε τα βουνά, λοιπόν. Να, ο Γεωργόπουλος μου ρίχνει εδώ πέρα, Γεωργόπουλος, σταμάτα. Εγώ εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τι ετοίμαζα εδώ πέρα για να του ρίξω, παιδιά. Αλλά φτιάχνοντας, κοιτάξτε τι βγήκε. Έφτιαξε ένα πολύ μεγάλο. Να σας το δείξω. Γεωργόπουλος, σε παρακαλώ πολύ να πάει. Τη σκηνή εδώ, τι σου ετοίμαζα να σου ρίξω. Κοίτα εδώ, κοίτα πέτρα που ετοίμαζα να ρίξω του Γεωργόπουλου. Αυτή ήταν όλη μια μπάλα σιόνι. Πάντως, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, θέλω να σας πω τα χρόνια πολλά, εδώ από τη μαγευτική ορεινή Κορινθία, τώρα είμαστε στο χωρίο το Κέσαρι, τα πάντα όλα είναι λευκά. Ένα πέρα το λευκό. Μέσα από τη Σφεντόνα λοιπόν, οι ευχές μας οι καλύτερες, να περάσουμε ένα καλό καινούριο χρόνο, τουλάχιστον αισιόδοξο, τουλάχιστον με χαμόγελο, τουλάχιστον να μας φέρει κάτι καλύτερο. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Γιατί το διαδίκτυο ταξιδεύει παντού. Φυσικά και στην αγαπημένη μας Κορινθία, φυσικά σε όλη την Ελλάδα, που έχω καλούς φίλους από όλη την Ελλάδα, φυσικά και σε αγαπημένα μου πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό και θα δούνε αυτό το βίντεο και μέσα από την καρδιά μας πραγματικά, μέσα από αυτό το όμορφο διπορικό εδώ στην ορεινή Κορινθία, μέσα από όμορφες εικόνες που θα το στολίσουμε στη συνέχεια, σας ευχόμαστε πραγματικά να περάσετε ένα καλό, έναν ευτυχισμένο καινούριο χρόνο, ένα καινούριο χρόνο με υγεία, ένα καινούριο χρόνο. Ξέχαμε τα Εξάρχεια! Έχει ένα φίλο στα Εξάρχεια! Το φίλο μου στα Εξάρχεια και τώρα ξέρει γιατί τα βγάζω εδώ πέρα τα γάτια. Γιατί τη βόμβα δεν ξέρει ο Γεωργόπουλος ότι την έχω εδώ πέρα. Θα ρίξω. Πολύ ωραία. Βρέχει ο Θεός, ρίχνει. Δεν ξέρω τώρα, είχε καταλάβει ότι θα πω τίποτα για τη Σφεντόνα και άρχισε να μου ρίχνει σφεντονιές. Φίλοι σφεντονιστές, φίλες σφεντονίστριες, να ξέρετε ότι δεν ρίχνω εγώ μόνο σφεντόνες μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τη Σφεντόνα. Έχω φάει κάτι σφεντονιές εδώ που μου έρχονται από πάνω από τον πλάτανο. Τώρα φάγει ο Χρήστος στο κεφάλι μία. Προηγουμένως εγώ, λοιπόν, είμαστε στο χωριό Κεφαλάρι Ντούσα, ένα πολύ όμορφο γραφικό χωριουδάκι. Κάνουμε ένα οδηπορικό και για τη Σφεντόνα μας και για το κανάλι Ηλέκτρα. Στην εκπομπή προς Κορινθίους, όσοι βλέπετε βεβαίως μπορείτε να το δείτε, οι άλλοι στο διαδίκτυο θα δείτε αυτά τα όμορφα πλάνα. Εγώ σας λέω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι πραγματικά σε ένα τέτοιο υπέροχο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τοπίο. Χιονίζει αυτή την ώρα και δεν φταίνει μόνο αυτό. Έχουμε κάτσει κάτω από τον τεράστιο πλάτανο. Σιγά σιγά περπατάω να μην έχουμε κανένα γλιστρίδι απότομο. Λοιπόν, εδώ είναι ο τεράστιος πλάτανος του χωριού, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι, όπως πέφτει και λιώνει το χιόνι, μας έρχονται κάτι. Άνοιξε το στόμα. Ναι, άμα κάτσει έτσι εκ του ασφαλούς, σε ένα-δύο λεπτά έχει φάει μπάλα από χιόνι. Δεν είναι σφεντόνα τη Σφεντόνα, είναι σφεντόνα από πλάτανο. Αυτή. Λοιπόν, νομίζω ότι σας χαρίζουμε πολύ ωραίες εικόνες. Εμένα επιτρέψτε μου όμως τώρα να τραβήξω και κάποια πολύ όμορφα πλάνα για την εκπομπή προς Κορινθίους, γιατί εδώ πραγματικά χάνει την μπάλα. Στους πρόποδες της Ζήριας. Κοιτάξτε το βουνό της Ζήρια απέναντι. Τι όμορφο. Τα σπίτια όλα εδώ στο Κεφαλάρι, η ντούσα όπως το λένε και το ξέρουν πολύ καλά, είναι πνιγμένα όλα στο λευκό. Αυτά μόνο η ορεινή Κορινθία μπορεί να τα χαρίσει και να κατέβεις και σε μισή ώρα να είσαι στη θάλασσα και να τρως τσιπούρα. Είναι οι ομορφιές της ορεινής μας Κορινθίας. Κοιτάξτε εδώ πέρα τα στοκάκια του χωριού, όλα άσπρα, οι ζύρια στο βάθος, οι πρώτες κορφές της διμένα, όλα στα λευκά.